Ήξερες ότι ο George Soros, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κόσμου, είναι και πολιτικός ακτιβιστής με μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, το όνομα του οποίου μάλιστα έχει συνδεθεί και με πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Αντικειμενικά όμως, από οικονομική άποψη, πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές του κόσμου. Μάλιστα, σε ηλικία 92 ετών, η περιουσία του αγγίζει τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από τη λίστα μας με τους πιο επιτυχημένους επενδυτές. Πώς κατάφερε όμως να φτάσει στο σημείο αυτό? Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε τις εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει ο George Soros, πολλές από τις οποίες πιθανότατα να μην γνωρίζεις, καθώς πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο επενδυτή. Θα δούμε επίσης ορισμένα σημαντικά πράγματα για τον Soros σαν προσωπικότητα, αλλά και γενικότερα την επενδυτική του φιλοσοφία, γι' αυτό μείνε μέχρι το τέλος. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο της σειράς του Business Review Greece, όπου αναλύουμε πορτφόλιο και στρατηγικές διάσημων επενδυτών. Για να βγει αυτό το επεισόδιο στον αέρα, χρειάστηκαν πολλές ώρες έρευνας και μελέτης, καθώς και να εργαστούν πολλά άτομα της ομάδας μας πάνω σε αυτό το project. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές πλατφόρμες στην Ελλάδα, η οποία στηρίζει αυτή την εκπομπή και προσφέρει σε όλους μία δωρεάν εγγραφή καθώς και ένα bonus αν κάνετε την εγγραφή σας με το σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή. Όπως πολλοί γνωρίζετε, ο Soros είναι ένας δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, πολιτικός ακτιβιστής και φιλάνθρωπος. Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως ο άνθρωπος που έσπασε τη Τράπεζα της Αγγλίας. Και αυτό επειδή το 1992 στοιχημάτισε κατά της Βρετανικής Λίρας, κάτι το οποίο το απέφερε κέρδος ενός δισεκατομμύρια δολαρίων. Η ημέρα αυτή ήταν γνωστή ως Μαύρη Τετάρτη και κόστησε στο Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας 3,4 δισεκατομμύρια λίρες. Ποιος είναι όμως αυτός ο τόσο ισχυρός άνδρας? Ο Σόρος γεννήθηκε στην Ουγγαρία το 1930 και επέζησε την ναζιστική κατοχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε στο London School of Economics και επηρεάστηκε πολύ από τον φιλόσοφο Karl Popper. Μετά την αποφύτισή του, μετακόμισε στην Αμερική, όπου εργάστηκε σε διάφορες χρηματοοικονομικές εταιρείες πριν ξεκινήσει το δικό του fund το 1970. Η επενδυτική φιλοσοφία του Soros βασίζεται στην έννοια της αντανακλαστικότητας. Αυτή είναι η ιδέα ότι οι αντιλήψεις και ενέργειες των συμμετοχόντων σε μια αγορά μπορούν να επηρεάσουν τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη της. Με άλλα λόγια, ο Soros πιστεύει ότι οι αγορές δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Όμως, οι αντιλήψεις όσων συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν να την επηρεάσουν σημαντικά, επομένως είναι σημαντικό κάποιος να τις κατανοεί για να βγει κερδοφόρος. Δίνει μάλιστα μεγάλη έμφαση στις μακροοικονομικές τάσεις και έχει γενικότερα μια μακροπρόθεσμη σκέψη για την αγορά. Επίσης, μετά από κάποιες κινήσεις του, έγινε γνωστός για την αντίθετη προσέγγιση που ακολουθεί, εντοπίζοντας διάφορες ανεπάρκειες στην αγορά που πολλοί άλλοι δεν βλέπουν. Μάλιστα, η προσέγγιση αυτή τον έχει οδηγήσει σε μερικές από τις πιο κερδοφόρες κινήσεις στην ιστορία, όπως αυτή κατά της Βρετανικής Λίρας που αναφέραμε, αλλά και κατά του Κινέζικου Γουάν το 2015. Όσον αφορά την αγορά μετοχών, ο Soros επικεντρώνεται σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά και τα ακίνητα. Μάλιστα, του αρέσει να βρίσκει υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία και να επενδύει σε αυτά. Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά στοιχεία για τον George Soros, πάμε να δούμε τις 5 μεγαλύτερες θέσεις του σύμφωνα με την 13F της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην πρώτη θέση έχουμε την εταιρεία ηλεκτροκίνησης Rivian. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση του Soros, η οποία αγγίζει τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε το 2009 και κατασκευάζει αυτοκίνητα με ηλεκτρικούς κινητήρες. Είναι μάλιστα γνωστή για την εστίασή της στη βιωσιμότητα και την καινοτομία και τα αυτοκίνητά της είναι ειδικά σχεδιασμένα για να κινούνται άνετα εκτός δρόμων. Έχει λάβει μεγάλες επενδύσεις από εταιρείες όπως είναι η Amazon και η Ford, με την Amazon συγκεκριμένα να έχει κάνει μια μεγάλη παραγγελία 100.000 οχημάτων. Στη δεύτερη θέση έχουμε την εταιρεία Biohaven Pharmaceuticals. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση του Soros, η οποία αγγίζει τα 340 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια σχετικά νέα εταιρεία, η οποία κατασκευάζει προϊόντα που στοχεύουν σε νευρολογικές ασθένειες και σπάνιες διαταραχές στην Αμερική. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία ανήκει στη Pfizer και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές για πολλά καινοτόμα προϊόντα. Στη τρίτη θέση έχουμε την εταιρεία Real Estate Duke Realty. Αποτελεί μια μεγάλη επένδυση του Soros, η οποία αγγίζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και κατέχει περίπου 20 βιομηχανικά ακίνητα σε μεγάλες αγορές logistics. Σύμφωνα με το Economist, μάλιστα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε μεγάλες αστικές περιοχές όπου η γη είναι σπάνια. Στη τέταρτη θέση έχουμε τη γνωστή σε όλους μας Amazon, με την επενδυτική θέση του George Soros να αγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο από άποψη κύκλου εργασιών και όπως όλοι γνωρίζουμε ασχολήθηκε με το e-commerce. Ήταν φυσικά και μία από τις πρώτες εταιρείες που εκμεταλλεύτηκε το διαδίκτυο για να πουλήσει διάφορα αγαθά. Στη πέμπτη και τελευταία θέση έχουμε την εταιρεία DR Horton με τις μετοχές του Soros να αγγίζουν σε αξία τα 160 εκατομμύρια δολάρια.
Πρόκειται για μια εταιρεία με έδρα το Τέξας, η οποία από το 2002 είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ακινήτων στην Αμερική. Η εταιρεία μάλιστα είναι γνωστή για την ποιότητα κατασκευής, το ελκυστικό της design αλλά και τις προσιτές τιμές, έχοντας για τους λόγους αυτούς κερδίσει και πάρα πολλά βραβεία. Πέρα όμως από την κατασκευή κατοικιών, η Horton προσφέρει και πολλές ακόμα υπηρεσίες, οι οποίες θέλουν να απλοποιήσουν την εμπειρία του πελάτη, όπως είναι η χορήγηση κάποιου στεγαστικού δανείου. Αν και η επενδυτική επιτυχία του Soros είναι εμφανής, ο ίδιος έχει δεχτεί και μεγάλη κριτική από διάφορες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα λοιπόν με ορισμένες θεωρίες συνωμοσίας, ο Soros είναι ύποπτος για πολιτική χειραγώγηση, χρήση της περιουσίας του για να ελέγξει τον κόσμο και το γεγονός ότι είναι μέρος μιας παγκόσμιας μυστικής κυβέρνησης. I fear we could be looking at the biggest level of international political collusion in history. Είναι σημαντικό βέβαια να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτές τις κατηγορίες και ο Σόρος τις έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Είμαι ο Άλεξ και μόλις παρακολούθησες το 11ο επεισόδιο του Portfolio Analysis από τη Freedom24. Μην ξεχάσεις να μας γράψεις στα σχόλια τη γνώμη σου για αυτή τη σειρά και φυσικά να μας προτείνεις κάποιον επενδυτή που θα ήθελες να εξετάσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο. Τέλος, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα βίντεο και φυσικά, άμα θέλεις να αγοράσεις μία από τις συμμετοχές που αναφέραμε ή μία από τις χιλιάδες που προσφέρει η πλατφόρμα της Freedom24, τότε κάνε την εγγραφή σου με το σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή. Θα κερδίσεις ένα δωρεάν bonus και ταυτόχρονα θα υποστηρίξεις και το κανάλι μας. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.